εκκλησίας του κύριου του Λιμπεριού, είναι σημαντικός. Ανεξάρτητα από ποια σκοπιά μετοπίζει κανείς τη σχετική πίστη, είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Και όχι μόνο ως λόγος παρηγορητικός, αλλά και ως στην πράξη που γνωρίζουμε όλοι. Αλληλεγγύης, έμπρεπες αλληλεγγύης, είναι στο συνάδελφο που έχει παρηγορηθεί. Είναι όπως τα λέτε, είναι, αλλά η πρακτική μου λέει την ίδια ακριβώς συγγνώμη και εγώ. Αλλά μερικές φορές ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να μην σε ακούει κανείς και να έρθεις στον παπά να σε ακούσει. Ναι, δεν το. Δηλαδή μερικοί άνθρωποι έχουν ανάγκη ακριβώς αυτό. Όπως μου ήρθαν δύο μητέρες το πρωί, νομίζω τι πρόβλημα έχουν. Έχουν δύο παιδιά με μια ελαφρά νοητική στέρηση και ένα δυσλεξικό πρόβλημα και θα πάμε για φαγητό τώρα, εγώ δεν είμαστε. Στην τσέπη σου λοιπόν και αυτές οι γυναίκες τώρα ψάχνανε να βρουν ένα τρόπο που θα μπορούσε να γίνει μια αίθουσα στο νηπιαγωγείο των παιδιών που είναι και ενταξιακό που να μπορεί να, με η λογοθεραπεύτρια να κάνει μερικά μαθήματα. Και κάνανε βέβαια μια γύρα και ήταν και σε μένα. Θα μπορούσα να του πω: ξέρετε, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, δεν χαίρεται. Κάτσανε εδώ, είπαν το πρόβλημά του, μιλήσανε. Τι άκουγα το πρώτο που ήρθαν 9.30 και ήρθαν 10 και. Λέω: πόσο σημαντικό είναι να ακούσει τέτοια τα πράγματα. Δεν του έδωσε μια κατεύθυνση που ήξερα κι εγώ, αλλά μέσα σε όλη την πίεση του χρόνου δεν βρίσκουμε πια μια στιγμή να πούμε στον άλλο ένα γεια σου. Γι' αυτό με βλέπετε, α πούμε. Φεύγουν όλοι οι παλαιοφωτογραφίε, εγώ κάθομαι εδώ ακόμα. Γιατί έχει ανάγκη ο κόσμος να ακούσει μια κουβέντα. Δηλαδή είναι σημαντικό και αυτό. Βέβαια. Το παραθεωρήσαμε όμως αυτό. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Γι' αυτό και νομίζω ότι και σε αυτό το σημείο η Εκκλησία κάνει κάτι. Οι εκπομπές στην τηλεόραση που έχουν μεγαλύτερη θεματικότητα είναι αυτές που παίρνει. Παίρνει τηλέφωνο και λες τον κόσμο. Ναι, είναι σημαντικό τελικά, γιατί η αποξένωση είναι στοιχείο των καιρών.